Αγαπητοί μου φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Λιακόπουλος ο Δημοσθένης. Με ξέρετε περισσότεροι από τις εκπομπές παρουσίασης βιβλίων στην τηλεόραση. Καταρχήν θέλω να σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μου κάνει τιμή να είμαι σπίτι σας. Βλέπετε τι μας δίνει η τεχνολογία. Ένα μικρό δισκάκι, το βάζεις μέσα στη συσκευή. Βγαίνω εγώ μέσα στο σπίτι του καθενός. Και ξαναλέω, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μου κάνει τιμή να με έχετε ακριβώς απέναντί σας και να σας πω μερικά πολύ χρήσιμα πράγματα. Χωρίς λοιπόν την πίεση του τηλεοπτικού χρόνου, έτσι με την ησυχία μας, θα μπορέσω να σας δώσω, να σας περάσω μερικά μηνύματα, αλλά και κάποια γνώση την οποία θεωρώ πολύ 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 χρήσιμη. Ο σκοπός μας γενικά είναι να δώσουμε όλη τη γνώση και την πληροφόρηση που χρειάζεται ο κάθε ένας από εσάς, ώστε να μπορούν όλοι να βλέπουν τον κόσμο με μάτια ανοιχτά και ελληνικά και να ξέρουν ακριβώς τι συμβαίνει γύρω. Διότι ο κόσμος, όπως έλεγε ο Πλάτωνας, είναι ένα στημένο κουκλοθέατρο, μια παράσταση καραγκιόζη, όπως θα λέγαμε στην εποχή μας, όπου όλοι, την οποία όλοι μας είμαστε υποχρεωμένοι να παρακολουθούμε. Αυτό το αρχαίο κείμενο, αγαπητοί φίλοι, που γράφτηκε πριν περίπου 2.500 χρόνια, δηλαδή ο λεγόμενος μύθος του Σπηλαίου του Πλάτωνα, λέει ότι κάποτε ήταν πάρα πολλοί άνθρωποι, ουσιαστικά όλοι οι άνθρωποι, καθισμένοι μέσα σε μια μεγάλη σπηλιά. Και μάλιστα καθισμένοι πολύ αναπαυτικά σε κάποια καθίσματα, αλλά ήταν ταυτόχρονα δεμένοι χέρια, πόδια, αλλά και το κεφάλι κυρίως, με σίδερα έτσι αλυσοδεμένο, να μην μπορούν να κοιτάξουν ούτε δεξιά ούτε αριστερά, παρά μόνο μπροστά. Αυτό το οποίο βλέπανε, όπως μας λέει ο Πλάτωνας, όλοι οι άνθρωποι, καθώς κοιτούσαν κατά μπρος, τι ήτανε. Ήτανε ουσιαστικά οι σκιές σε ένα απέναντι τοίχο, έτσι λίγο, ωραίο, οι σκιές, οι οποίες πέφτανε πάνω στον τοίχο, καθώς πίσω τους, πάνω σε ένα πάγκο, κάποιοι καραγκιοζοπαίχτες ή κουκλοθεατράρχες, πώς να τους πω, κουνούσαν διάφορες κούκλες, λέει, και από πίσω είχε ένα πολύ έντονο φως και η σκιά από τις κούκλες έπεφε στο ντουβάρι, το οποίο ντουβάρι ήταν αναγκασμένοι όλοι οι αλυσοδεμένοι να βλέπουν χωρίς να μπορούν να κοιτάξουν ούτε δεξιά ούτε αριστερά. Δηλαδή δεν είχαν καν την αίσθηση ότι είναι μέσα σε μια σπηλιά. Απλά βλέπαν το θέατρο των σκιών. Καθώς οι σκιές κουνιόταν από τις κούκλες, ακούγονταν και φωνές, οι οποίες φωνές δεν ανήκανε, λέει, στις κούκλες, αλλά σε αυτούς που τις κουνούσανε. Οι κούκλες, μάλιστα, ήταν φτιαγμένες από κάθε είδους υλικό, λέει. Αυτό το οποίο βλέπαν απέναντι, δηλαδή το θέατρο των σκιών, οι άνθρωποι με τις σκιές τους και όλα, όχι στην πραγματικότητα, δεν λέω να κάνει την κούκλα, τη σκιά βλέπαν, έτσι. Αυτό δηλαδή το οποίο παρουσιαζόταν σε όλους τους ανθρώπους, αγαπητοί φίλοι, ήταν το βλέπαν σε όλη τη ζωή, καθώς ήταν αλυσοδεμένοι εκεί μέσα. Και βεβαίως, τι άλλο, αυτό που άκουγαν ήταν αυτά τα οποία λέγανε εκείνοι που κουνούσαν τα νήματα από τις κούκλες. Κάποια στιγμή, λέει ο Πλάτωνας, ένας μπόρεσε να σπάσει τα δεσμά του και σηκώνεται, που λέτε, και λέει, κοιτάει δεξιά, κοιτάει αριστερά, βλέπει τα μιλιούνια, τις χιλιάδες από όλους τους ανθρώπους που ήταν δεμένοι και βλέπανε το κουκλοθέατρο, βλέπει πίσω τις κούκλες, βλέπει και τους καραγκιόζοπαίχτες και λέει, ρε παιδιά, ζούμε σε μια απάτη. Αυτό το οποίο θεωρούμε κόσμο είναι ψέμα. Και αυτός ο οποίος λύθηκε, λέει, και τα έλεγε αυτά σε εκείνους που ήταν δεμένοι, δεν ήταν αρεστός από αυτούς οι οποίοι ζούσανε σε αυτή την εικονική πραγματικότητα. Αυτό βέβαια το πήρανε στο Hollywood και το κάνανε το έργο Matrix, το οποίο οι περισσότεροι και περισσότερες έχουμε δει, αγαπητοί φίλοι. Το έργο Matrix που ζουν όλοι σε μια εικονική πραγματικότητα. Αυτά τα είπε ο Πλάτωνας, 2.500 χρόνια πριν. Καταλαβαίνουμε λοιπόν, αγαπητοί φίλοι, ότι αυτή τη στιγμή ο Πλάτωνας την είχε πιάσει τη δουλειά για το πώς παίζεται, έτσι, το πιάσε το κουκλοθέατρο. Αυτό ακριβώς το κουκλοθέατρο που παίζεται σήμερα, διαβάζοντας εμείς Πλάτωνα, πρέπει, τι να κάνουμε, να αντιδράσουμε για να το πετάξουμε στην άκρη και να δούμε το πραγματικό κόσμο. Έλα όμως που ο Πλάτωνας προφήτευσε, αν θέλετε, και κάτι άλλο. Αυτός λοιπόν ο οποίος λύθηκε ο άλλος, λέω, τελικά βλέπω την πραγματικότητα, αλλά θα σας τα πω και εσάς. Αυτόν που λύθηκε, λέει, όλοι για να μην χάσουν την ασφάλεια και τη σιγουριά και το βόλεμα που τους έδινε αυτή η εικονική πραγματικότητα, ήταν έτοιμοι, λέει, να τον καθαρίσουν, να τον σκοτώσουν και να μην τον, όχι μόνο να μην τον ακούνε, αλλά να τον πιάσουν και να τον σκοτώσουν. Γιατί τους χαλούσε αυτό μέσα στο οποίο ήταν βολεμένοι.
πόσοι και πόσοι από εμάς δεν είμαστε βολεμένοι σε μια πραγματικότητα σήμερα, προσέξτε, η οποία δεν είναι και τόσο ευχάριστη, αλλά είναι κάτι το οποίο γνωρίζουμε και στο οποίο οφείλουμε να βασιστούμε για να περπατήσουμε. Έτσι δεν είναι? Είναι σίγουρο. Αυτό ξέρω, αυτό θα κάνω. Λέει ο κόσμος, λέει ο καθένας και κάθε μια αγαπητή φίλη, έτσι που ξαναλέω ευχαριστώ πολύ που κάθεστε και με ακούτε αυτή τη στιγμή, αλλά θα δείξω και θα πω πολύ χρήσιμα πράγματα. Προσέξτε, λέει ο καθένας ή κάθε μια, δεν αρέσει τον κόσμο, αλλά τουλάχιστον είναι κάτι το οποίο ξέρουμε να χειριζόμαστε, κάτι μες το οποίο ξέρουμε να ζούμε. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι αυτόν τον κόσμο δύσκολα τον ξεπουλάμε, ακόμα και αν δεν μας αρέσει, για να πάμε στο άγνωστο. Το φοβίζει. Το άγνωστο, αγαπητοί φίλοι, κάποιους από αυτούς που ζουν πάνω στον πλανήτη, όχι μόνο δεν τους φοβίζει, αλλά τους τραβάει, τους έλκει. Αυτοί οι κάποιοι, μαντέψατε πολύ καλά, είναι ο πιο απίθαρχος, ο πιο φιλότιμος και ο πιο καυγατζής λαός που έχει γεννηθεί ποτέ πάνω στη γη. Αυτοί είναι οι Έλληνες. Εμείς οι Έλληνες, οι Ελληνίδες βέβαια, ποτέ τις αφήνουμε απ' έξω, είναι ο λαός ο οποίος έχει μία διαφορετικότητα που εκείνοι που κυβερνούν τώρα τον κόσμο, οι οποίοι φωνάζουν υπέρ των δικαιωμάτων, λέει των μειονοτήτων και ζήτω η διαφορετικότητα και πρέπει να τη σεβαστούμε, τη διαφορετικότητα των Ελλήνων όχι μόνο δεν τη σέβονται, αλλά με το τσιράκι του στον Κίσιγκερ τι είχαν πει, βαρέστε τους Έλληνες να τους κάνουμε να μην είναι διαφορετικοί. Να μην ξέρουν την ιστορία τους, ξεχάσουν τη γλώσσα τους, να μιλάνε σε τσίρικη-τσίρικη γλώσσα, ιστορία να μην ξέρουν, γιατί στο Ελλήνων είναι σαν μικρόβιο. Πώς παίρνεις το ένα υπολογιστή, τραβάς ένα ιό και το διαλύεις. Η νοοτροπία των Ελλήνων που πηγάζει από την ιστορία τους, την οποία δεν πρέπει να ξέρουν οι Έλληνες. Η νοοτροπία των Ελλήνων από την ιστορία τους πηγάζει. Τώρα μέσα σε δύο λεπτά θα τα αποδείξω. Να μην ξέρουν, λέει, τίποτα. Και γιατί να μην ξέρουν τίποτα οι Έλληνες? Ούτως ώστε, ρε παιδιά, αν δεν ξέρουν τίποτα θα γίνουν μία από τα ίδια. Θα μπουν μέσα στη σούπα, στο χυλό της παγκοσμιοποίησης. Προσέξτε εδώ. Γιατί, σε τι μάλλον διαλύνεις από τους υπόλοιπους? Είναι, λέει, πιο έξυπνοι, είναι αυτοί που τα βγάλαν όλα. Καλά, αφήστε τα αυτά, για να μας πούνε και ρατσιστές. Αφήστε τα στην άκρη αυτά. Να σας πω κάτι χειροπιαστό, στο οποίο οι Έλληνες διαφέρουν από όλους άλλους λαούς. Όταν άρχισαν πρόσφατα σχετικά στην ανθρώπινη ιστορία να δημιουργούνται τα κράτη-έθνη, έθνος λέει, το έθνος των Γερμανών, το έθνος των Εγγλέζων, το έθνος των Ελλήνων, το έθνος των ξερογοπιών, κράτος, έθνος, ένα έθνος, ένα κράτος. Οι μόνοι στους οποίους δεν βόλευε αυτό ήταν οι Έλληνες. Τι λένε Δημοστέλους, διώξαμε την Τουρκιά, λέει, κάναμε ένα κράτος ελεύθερο και μάλιστα λευτερώσαμε, λέει, στην αρχή ως την Αθήνα, λευτερώσαμε μετά κατά πάνω στη Θεσσαλία, λευτερώσαμε Μακεδονία, πρέπει να λευτερώσουμε τη Μακεδονία που την έχουν σκοπιανή, πρέπει να λευτερώσουμε την Μικρά Ασία, η οποία ακόμα έχει τουρκικό ζυγό με 20 εκατομμύρια Έλληνες, που οι πιο πολλοί δεν ξέρουν καν ότι είναι Έλληνες εκεί μέσα. Πρέπει να ελευθερώσουμε τη Βόρειο Ήπειρο. Θέλουμε η Ελλάδα, αγαπητοί φίλοι, διεκδικεί. Άντα, μην πω αυτά τώρα, γιατί είναι άλλο παπά Ευαγγέλιο, θα πω άλλη φορά. Οι εδαφικές διεκδικήσεις της Ελλάδος. Γιατί οι πολιτικοί μπορεί να μην διεκδικούν, η Ελλάδα διεκδικεί, αγαπητοί φίλοι. Άλλο Ελλάδα και Ελληνισμός και άλλο πολιτική. Λοιπόν. Οι Έλληνες λοιπόν σε τι διαφέρουν και γιατί δεν συνέφερε στον Ελληνισμό αυτό το μάντρωμα σε κράτος. Δεν συνέφερε, αγαπητοί φίλοι, διότι με το που λες αυτή είναι η Ελλάδα, οι ελληνικοί πληθυσμοί που στη συντριπτική τους πλειοψηφία ήταν έξω από αυτά τα σύνορα, αμέσως τι γίνεται? Αποποιούμαστε τον πληθυσμό. Δεν είναι οι Έλληνες, είναι στην Ελλάδα. Γιατί μέσα στο κράτος Τουρκίας, στο κράτος της Ιταλίας έχει Έλληνες, 20 εκατομμύρια μέσα στην Τουρκία και 20 εκατομμύρια μέσα στην Ιταλία, αμέσως 40. Θέλετε κι άλλα? Να πω στη Λιβύη πόσους Έλληνες έχει? Να πω μέσα στην Παλαιστίνη πόσους Έλληνες έχει, αγαπητοί φίλοι? Μέσα στη Συρία, μέσα στο Λίβανο που γίνεται χαμός? Προσέξτε τώρα. Στην αρχαιότητα, οι Έλληνες δεν ήταν ποτέ κράτος και η Ελλάδα ποτέ δεν έβαλε σύνορα στον εαυτό της. Υπήρχαν οι Μακεδόνες, οι Λαρισινοί, οι Θρακιώτες, οι Αθηναίοι, οι Σπαρτιάτες, οι Αρκάδες, οι Κορίνθοι, οι Κρητικοί, οι Σιρακούσοι. Κράτος όμως με σύνορα δεν υπήρχε. Και το κύριο χαρακτηριστικό των Ελλήνων, το οποίο τους κάνει να είναι διαφορετικοί και να επιβιώνουν μέσα σε όλα αυτά, είναι το ότι ενώ σε άλλους λαούς σπάνια βρίσκεις ένα αρχηγό να τους κυβερνήσει, άντε δύο, άντε τρεις,
Εδώ ρε παιδιά, όπου και να πας, αφεντικά βλέπεις. Όλοι είμαστε αρχηγοί, αλλά και γυναίκες αρχηγίνες. Αυτό το χαρακτηριστικό των Ελλήνων, το αρχηγηλίκι που μέσα του κάθε Έλληνας, μέσα στο DNA του, αγαπητοί φίλοι, που προέρχεται από το ηχόρ των λεγόμενων τότε 12 θεών, αυτό το αρχηγηλίκι μας κάνει ιδιαιτέρως και ιδιαζόντως ανυπόταχτους. Δεν μπαίνουμε σε καλούπια. Γιατί? Γιατί σε άλλους λαούς βρίσκει ένα-δυο αρχηγούς που εναλλάσσονται. Τώρα λέει, δεν αναλλάσσετε εδώ Καραμαλίδης και Παπανδρέη. Καλά ρε, άσε τώρα, αυτά είναι προσωρινά. Τώρα μιλάμε για κοινοβουλευτισμό, ούτε καν δημοκρατία δεν έχουν. Μιλάμε για κοινοβουλευτισμό, άσε τώρα, είναι μερικά χρόνια, δεν ξέρουν τι θα είναι μετά, πριν δεν υπήρχε καν. Προσέξτε, εδώ στην Ελλάδα όλοι είναι αρχηγοί και όλοι είμαστε ανυπόταχτοι. Δεν μπορούμε να πούμε, να ο ένας αρχηγός ελέγξει τον αρχηγό, ελέγξει τους υπόλοιπους. Δεν μπεζόμαστε ρε παιδί μου, και ανέκαθεν ήμασταν έτσι. Τι πρέπει να κάνουμε λοιπόν? Αυτοί οι ανυπόταχτοι Έλληνες, καλά θα είναι λέει, να είναι 10 εκατομμύρια μες στην Ελλάδα και να λιγοστεύουν κιόλας με τα ανθεληνικά μέτρα τα οποία παίρνονται εναντίον των πολυτέχνων οικογενειών διαρκώς, που δίθεν βοηθούνται και παραμύθια, έτσι εννοείται δεν βοηθούνται καθόλου και υπάρχει προπαγάνδα να μην κάνουν γυναίκες παιδιά. Και καταλαβαίνετε, αγαπητοί φίλοι, το συλλάξει βέβαια, κάποιος μπορεί να έχει πρόβλημα να μην κάνει παιδιά. Σ' άλλους δίνει ευλογία ο Θεός, θα κάνουν, σ' άλλους λέει, εσείς θα έχετε άλλη αποστολή στη ζωή σας. Παρηγοριά για όλους υπάρχει, αγαπητοί φίλοι, γιατί δεν υπάρχει εκεί το πρόβλημα. Αλλά προσέξτε, δεν κάνουμε πολλά παιδιά στην Ελλάδα. Άρα οι Έλληνες θα λιγοστέψουν και αφήστε εμείς να εξαφανίσουμε τους Έλληνες στον υπόλοιπο κόσμο. Οι Έλληνες πρέπει να εξαφανιστούν. Αυτό το μικρόβιο εναντίον, αγαπητοί φίλοι, της παγκόσμιας δικτατορίας στον Ελληνισμό, θέλουν να τον εξαφανίσουν. Πώς για να τον εξαφανίσουν, πρέπει να μας πείσουν ότι εμείς είμαστε οι λίγοι εδώ πέρα και ότι, αγαπητοί μου φίλοι, ποτέ τίποτα άλλο δεν συμβαίνει. Ένα όμως που γύρω-γύρω παρατηρούμε διαρκώς διάφορα γεγονότα ή βλέπουμε γεγονότα ανακάλυψης ευρημάτων, τα οποία ευρήματα οδηγούν σε μια διαφορετική ιστορία από αυτή την οποία μας πασάρουν. Και η μία αυτή διαφορετική ιστορία, για να αρχίσουμε να μπούμε και στην καθ' αυτού σημερινή μας κουβέντα, αγαπητοί φίλοι, της απαγορευμένης, της απόκρυψης αρχαιολογίας, τι τα ευρήματα δείχνουν ότι στο παρελθόν υπήρχε μία μεγάλη ελληνική εξουσία σε όλο τον πλανήτη και η εξουσία αυτή, αγαπητοί φίλοι, χρησιμοποιούσε μία υπέρτατη τεχνολογία. Τα ευρήματα από αυτήν την υπέρτατη, την πολύ μεγάλη τεχνολογία και αυτόν τον πολύ μεγάλο πολιτισμό θέλουν να τα εξαφανίσουν, διότι όλα μαζί οδηγούν στην ελληνική κυριαρχία. Και αν υπήρχε αυτή η ελληνική έρμη κυριαρχία, τότε υπάρχουν και Έλληνες σε όλο τον κόσμο. Ακολουθώντας επομένως βήμα-βήμα αυτήν, αγαπητοί φίλοι, αυτά της απαγορευμένης αυτής αρχαιολογίας, της απόκρυφης αρχαιολογίας, πού πάμε? Πάμε στη γνώση για το ότι υπάρχουν Έλληνες σε όλο τον κόσμο. Κόβουμε, σου λέει, τα ευρήματα της απαγορευμένης, την κάνουμε απαγορευμένη και απόκρυφη την αρχαιολογία, άρα δεν μαθαίνουμε για την ελληνική κυριαρχία, δεν μαθαίνουμε για το ότι υπάρχουν μικρόβια, μυαλά, λέει, επικίνδυνα εναντίον της παγκοσμιοποίησης, Έλληνες σε όλο τον κόσμο. Όσο τους λιγοστέψουμε τους Έλληνες και όσο τους εξαφανίσουμε, τότε καθαρίζουμε. Γιατί το να εξαφανίσει την Ελλάδα είναι απλό. Ρίχνει μερικές ατομικές βόμβες, δεν μένει τίποτα. Το να εξαφανίσει τις παλιές αρχαίες ελληνικές πόλεις σε όλο τον κόσμο είναι απλό. Πράγματι, όλες είναι κατεστραμμένες. Αλλά δεν κερδίζει τίποτα αν δεν εξαφανίσει τους Έλληνες και πάνω απ' όλα την οτροπία τους στον Ελληνισμό. Γι' αυτό λοιπόν θέλουν, αγαπητοί φίλοι, να μην γνωρίζουμε τίποτα για την παλιά την ιστορία, η οποία παλιά ιστορία θα μας οδηγήσει με μαθηματική ακρίβεια στους ελληνικούς πληθυσμούς σε όλο τον κόσμο. Και τότε δεν θα έχουν να κάνουμε 10 εκατομμύρια ανυπότακτους μέσα στην Ελλάδα, αλλά με 120 τουλάχιστον εκατομμύρια τρελούς εντός ή εκτός εισαγωγικών που δεν καταλαβαίνουν τίποτα. 120 εκατομμύρια αρχηγικούς τύπους σε όλο τον κόσμο. Γιους, αγαπητοί φίλοι, των ΕΛ, απογόνους των ΕΛ, γιους του Δία, όπως λένε μερικοί. Βέβαια, μιλώντας και γι' αυτό, μερικοί νομίζουν ότι οι 12 θεοί του Ολύμπου ήταν, αγαπητοί μου φίλοι, οι θεοί που κάναν τον κόσμο, ξέρω εγώ, δηλαδή την έννοια του Θεού που έχει μέσα η Ορθοδοξία, την αντικαθιστούν, πάνε την καταστήσουν με τους 12 θεούς. Μα δεν έτσι τα πράγματα. Οι 12 θεοί της αρχαιότητας ήταν 12, αν το θέλετε έτσι πολύ απλά να το πούμε, εθνικοί ήρωες, όχι μόνο του ελληνισμού, αλλά μεγάλη, αγαπητοί φίλοι, της ανθρωπότητας, διότι απάλλαξαν την ανθρωπότητα από τους γίγαντες και τιτάνες που τους έκλεισαν στα τάρταρα, γιατί αυτοί γύριζαν, αγαπητοί φίλοι, αυτή η ράτσα τους, εστίοντες, λέει, τρώγοντας ανθρώπους και δημιουργώντας χίλια μύρια κακά στον κόσμο. Γι' αυτό τους τιμούσανε και γι' αυτό, αγαπητοί φίλοι, τους θεωρούσαν μεγάλους και τρανούς και τιμούσαν τη μνήμη τους και το ένα και το άλλο.
Δεν ήταν θεοί με την έννοια των θεών, θεοί με μικρό. Εκ του θεού τρέχω πολύ γρήγορα. Ποια ήταν η τεχνολογία αυτών των θεών και ποια ήταν αυτή η τεχνολογία που είχαν οι Έλληνες, αγαπητοί φίλοι, μεγάλος πόλεμος με την Ατλαντίδα. Πολλά δεδομένα υπάρχουν και τα δεδομένα για να τα βρούμε έχουμε, αγαπητοί φίλοι, τις εξής πηγές. Είναι πολύ απλά πράγματα. Οι πηγές είναι τρεις. Η πρώτη πηγή είναι τα γραπτά μνημεία. Τα περισσότερα γραπτά μνημεία που λέτε είναι μέσα από την αρχαία ελληνική γραμματεία. Γιατί κατά ψέματα τα πιο πολλά τα γράψαν οι Έλληνες. Έτσι. Οι άλλοι γράψαν πέντε ψήρες. Έτσι. Και οι Έλληνες ήταν εκείνοι που από αρχαιοτά των χρόνων έχουν, ας πούμε, τα ορφικά κείμενα που είναι δεκάδων χιλιάδων ετών παλιά. Πάνε. Γράφανε γιατί είχαν το μεγάλο πλικό σύστημα, την ελληνική γλώσσα. Κάτι για το οποίο μπορούμε να μιλήσουμε άλλη φορά. Προσέξτε τώρα. Τα γραπτά μνημεία μας λένε μέσα ό,τι πρέπει να ξέρουμε για όλη αυτή την παλιά ιστορία. Βέβαια, εμείς καθώς τα διαβάζουμε, αυτά τα γραπτά μνημεία, τι τα κάναν. Τα εξαφάνισαν τα πιο πολλά. Από την αρχαία ελληνική γραμματεία, έστω και την πρόσφατη. Εγώ δεν σας λέω τι γράφαν πριν το 1000 πριν το Χριστό. Εγώ σας λέω τι γράφαν το 500 και μετά πριν το Χριστό πάντα, που είναι σχετικά πρόσφατο για μας τους Έλληνες, γιατί η σοβαρή ελληνική ιστορία κατά το 3000 και πριν το Χριστό. Έτσι. Θα πει κανείς δεν είναι σοβαρή ιστορία, Μέγας Αλέξανδρος, οι Θερμοπύλες κτλ. Σαφώς, ρε παιδιά. Αλλά θέλω να πω είναι, όταν είναι σοβαρή, ενώ σοβαρή ιστορία, να μην παρεξηγηθώ, ενώ σε σοβαρή χρονική απόσταση από το σήμερα. Αυτά είναι για μας πρόσφατα τώρα, 500 πριν το Χριστό. Αυτά είναι διπλανά. Που να μιλήσουμε για την εκστρατεία του Διονύσου το 3000 πριν το Χριστό. Την εκστρατεία του Ηρακλή το 3000 πριν το Χριστό, αγαπητοί φίλοι, στην Αμερική. Τι μου λέτε τώρα, θα δείξουμε πράγματα και θάματα. Και προσέξτε εδώ τώρα. Την ιστορία, ξαναλέω, κάνει σε μένα ρεζίλι να χάσω τη θέμα. Καθώς καλώδια τους παραχαραγμένης ιστορίας που μας λέει.